Όχι. Τόση ώρα το δείχνει και τώρα ντρέπεται. Γύρνα, κορίνα, κοίτα, κοίτα. Έπρεπε να φτάσουμε στο τέλος για να το πει κάποιος. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι επίσης. Το δυνατό ξεκίνημα της Έλενας Παπαρίζου στην τηλεόραση τράβηξε τα βλέμματα όλων. Πριν από 6 μήνες πήρε την απόφαση να φύγει από την Ελλάδα και να πάει στην Σουηδία όταν χώρισε από τον Τόνι Μαυρίδη. Τότε η διάθεσή της ήταν πεσμένη, τόσο που πίστευε ότι θα παρατήσει ακόμα και το τραγούδι. Είχα πει πρωτού να πάω στη Σουηδία ότι είχα σκεφτεί να σταματήσω ακόμα να τραγουδάω. Αλλά όχι. Δεν μπορώ γιατί ειλικρινά είναι η ζωή μου. Είναι η ζωή μου. Λατρεύω το τραγούδι. Το τραγούδι με κάνει και είμαι ευτυχισμένη. Η πρόταση για τον Dancing on Ice όμως ήταν αυτό που την έκανε να πάρει και πάλι τα πάνω της. Δεν φαντάζομαι ότι η οικονομική κρίση είναι η αιτία που συμμετείχατε και στην τηλεόραση φέτος και σκίζετε. Α, το έχω ακούσει ότι το έχουν ερωτήσει. Όχι βέβαια, για μένα ήταν πρόκληση η τηλεόραση, το Dancing on Ice. Άλλωστε ήταν κάτι που ήθελα να κάνω πάρα πολλά χρόνια. Μου έβγαλε Rihannaizer θα έλεγα. Ήθελε λίγο rock, ναι. Μ' αρέσει το Wealthy γιατί σου πάει πάρα πολύ. It was fun. Βρήκε ευκαιρία να κάνει και ένα φρεσκάρισμα στα ελληνικά της. Πώς το πω, μας βάζει το... Μάλλον τα δύο... Το λέμε στη Σουηδία αυτό, τα δύο παπούτσι. Όχι, σε ένα παπούτσι, ναι. Το λέμε και στην Ελλάδα αυτό, ωραία. Στην Ελλάδα λένε και πως θέλουν να τις βάλουν τα δύο πόδια σε ένα παγοπέδιλο. Υπάρχει πίσω να ζούμε στον τάση, να χορεύεται. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το κάνω από την έναρξη, αλλά έχω πάθει ένα τραυματισμό στο πόδι μου, μια τενοντίτιδα, και πρέπει προτεραιότητα έχει η σκηνή. Εύχομαι να καταφέρω μέχρι το τέλος να χορέψω. Μαζεμένες έχουν πέσει δουλειές αφού Παρασκευή και Σάββατο εμφανίζεται στην Θεσσαλονίκη και την Κυριακή κάνει την κριτική της στον Πάγο. Γίνανε στοχές, σαν παρατεμία ζωή μας, να παίξει. Είναι ένας δύσκολος χειμώνας για όλους. Αλλάξαμε τη χρονιά φέτος εδώ. Πού δεν την αλλάξουμε τη χρονιά, Γιάννη μου, εδώ θα την αλλάξουμε, ναι, εδώ. Βέβαια θα την αλλάξουμε. Πού τη γιορτάσουμε, γίνει τρελό. Θα γίνει χαμός. Σαλονικιώτικος χαμός θα γίνει. Τι πίστα στρωμένη με γαρίθα, αλλά τι παγοδρόμιο. Και στα δύο θέλει καλή ισορροπία. Πρεμιέρα έκαναν στην Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Πάριος και η Έλενα Παπαρίζου. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα σε αυτή την πανέμορφη πόλη, στη Θεσσαλονίκη μου. Είμαστε καλά σήμερα. Με στενό μίνι φόρεμα με κρόσια στο τελείωμα και λεοπάρ χόβες, η Έλενα Παπαρίζου έκανε την πρώτη εμφάνισή της, ενώ στο ντουέτο της με τον Γιάννη Πάριο διάλεξε μαύρο μίνι φόρεμα με παγέτες και ντεκολτέ. Στο πρώτο τραπέζι, ο Γιάννης Λάτσιος με την παρέα του είχε πιάσει ψηλή κουβέντα με την γνωστή ξανθιά κυρία που τους έχουμε δει ξανά σε εκείνη παρέα να διασκεδάζουν στην συμπρωτεύουσα. Έπεφταν οι δίσκοι με τα γαρίβαλα στην τραγουδίστρια από τις Λουλουδούδες που έδειχναν την συμπαραστασή του στην Έλενα με τις μπλούζες που φορούσαν. Ελεύθερη είναι καλύτερα, λέει το μήνυμα στα μπλουζάκια. Δωράκι από την Έλενα στα κορίτσια. Έχεις μια αγάπη και μονάχος τη γυρνάς. Στο σχήμα συμμετέχει και ο γιος του Γιάννη Πάριου, Χάρης Βαρθακούρης, που τραγούδησε μαζί με την Έλενα, Αντώνη Ρέμο. Εγώ προσωπώ δουλειά, γιατί αν κάποια εποχή την έχω ανάγκη περισσότερο, είναι τώρα που έχω αποκτήσει οικογένεια. Αν και φρέσκο μπαμπάς, ο Χάρης Βαρθακούρης δεν έκρυψε την επιθυμία του να αποκτήσει σύντομα και δεύτερο παιδί.